Λοιπόν, ορίζονται αντιδήμαρχοι του Δήμου Ρόδου οι παρακάτω. Πρώτον, Διακοσταματίου Σάββας ως αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών, πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, ανθρώπινου δυναμικού και εξυπηρέτησης του πολίτη. Αναλαμβάνει δηλαδή όλες τις αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με την διοίκηση και τις διοικητικές υπηρεσίες, το ανθρώπινο δυναμικό, και ταυτόχρονα αναπληρώνει τον δήμαρχο σε περίπτωση κολλήματος ή απουσίας του. Ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος συνεπικουρείται από εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο σε θέματα εποπτείας των αποκεντρωμένων διοικητικών μονάδων, και αναφέρομαι στις διοικητικές μονάδες που έχουμε στις δημοτικές ενότητες των πρώην καποδιστριακών δήμων, στα θέματα της κοινοφελούς εργασίας και τα προγράμματα της υπηρεσίας κοινωνικής αρρωγής. Και επιπλέον, ο ίδιος εντεταλμένος σύμβουλος, δημοτικός σύμβουλος, αναλαμβάνει την παρακολούθηση των αποφάσεων των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, γιατί παρατήρησα μια υστέρηση την προηγούμενη θητεία στο να προχωρήσουν κάποια θέματα σε αποφάσεις που λάμβαναν τα τοπικά και δημοτικά συμβούλια. Αυτός ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος είναι ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Κοροναίος. Η δεύτερη αντιδημαρχία που θεσπίζεται και δεν είχε μέχρι τώρα προβλεφθεί είναι η αντιδημαρχία ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα και της επιχειρηματικότητας, και ταυτόχρονα μέσα στις αρμοδιότητες υποστήριξης των επενδύσεων και της απασχόλησης συνάμα. Την αντιδημαρχία αυτή την αναλαμβάνει ο συνάδελφος ο Γιώργος Οπόκιας, ο οποίος έχει την ευθύνη όλων αυτών που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και ο οποίος αναπληρεί τον Δήμαρχο και τον άνω συνάδελφο αντιδήμαρχο όταν κολλείονται και οι δύο. Ο συνάδελφος ο Γιώργος Οπόκιας συνεπικουρείται από δύο εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους. Ο πρώτος είναι ο Μανολάκης ο Αλέξανδρος σε θέματα λειτουργίας υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων, διαφημίσεων, υπαιθρίων διαφημίσεων, περιπτέρων δηλαδή, το αντικείμενο που έχει να κάνει, που είχε να κάνει παλιά με τη διεύθυνση εμπορίου. Και ένας δεύτερος συνάδελφος, δημοτικός σύμβουλος, που είναι ο Δημήτρης ο Καραντζιάς, που αναλαμβάνει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών πλην της χορήγησης θέσεων και αδειών και της αντιμετώπισης εκτάκτων ζητημάτων. Εδώ θα πρέπει να επισημάνω ότι εδώ η αρμοδιότητα του να συνεπικουρεί αντιδήμαρχο ο Δημήτρης ο Καραντζιάς υπάγεται, συνεπικουρεί δύο αντιδημάρχους. Εμπίπτει στις αρμοδιότητες και του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης που έχει στην ευθύνη του τις λαϊκές αγορές. Θα το πω παρακάτω. Η τρίτη αντιδημαρχία είναι η αντιδημαρχία των οικονομικών, των προσόδων και των προμηθειών, καθώς και του ελέγχου της ίσπραξης του Διφοδό, που θεωρώ ότι είναι κεφαλαιώδης αρμοδιότητα. Αυτός ο συνάδελφος θα είναι ο Γιάννης ο Περδίκης. Και στα πλαίσια της διεύθυνσης οικονομικών υπάγεται το τμήμα αξιοποίησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του και χτηματολογίου, που το αναλαμβάνει αποκλειστικά ο συνάδελφος ο Δήμος ο Μουτάφης. Η τέταρτη αντιδημαρχία είναι η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, και μαζί το τροχαίο υλικό και τα μηχανήματα. Αποφασίσαμε να συνενώσουμε όλες αυτές τις αρμοδιότητες προκειμένου να υπάρχει αρμονική λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας, των υπηρεσιών πρασίνου και πάνω απ' όλα του τροχαίου υλικού και των μηχανημάτων. Και επειδή ένας αντιδήμαρχος δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά και επειδή ακριβώς δείχνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, θα συνεπικουρείται από τέσσερις συναδέλφους οι οποίοι θα έχουν τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Την αρμοδιότητα του πράσινου και της εμφάνισης της πόλης θα την έχει ο συνάδελφος ο Στέφανος ο Κυριαζής. Την ευθύνη του τροχαίου υλικού και των μηχανημάτων θα την έχει ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Κούρτης. Είπα προηγούμενα της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τα έκτακτα ζητήματα που μπορούν να προκύπτουν. Ο Δημήτρης ο Καρατζιάς μαζί με την αρμοδιότητα της Αντιδημαρχίας Ανάπτυξης. Και τέλος, όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία και την εμφάνιση των παραλιών, θα έχει την αρμοδιότητα ως εντεταλμένος σύμβουλος ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Σταυρής. Αυτή είναι η Αντιδημαρχία της Καθαριότητας. Κάνω μια αναφορά εδώ στην διεύθυνση
αναφέρεται μέσα και η λέξη ανακύκλωση, ο τομέα ανακύκλωση, είναι κάτι που δεν έχει ξεκινήσει μέχρι τώρα. Ίσως είμαστε από τους λίγους Δήμους που δεν έχουν ξεκινήσει την διαδικασία της ανακύκλωσης των νέων τεχνολογιών και επειδή ακριβώς δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό, αναλαμβάνει ο Δήμαρχος, ο οποίος δεν έχει αναλάβει καμιά άλλη αρμοδιότητα, να έχει την ευθύνη της διαδικασίας του πώς θα προχωρήσουμε στη νέα εποχή, στην ανακύκλωση και στην αξιοποίηση των απορριμμάτων, γιατί όλη η Ευρώπη χρησιμοποιεί τα απορρίμματα για ενέργεια, να έχει πρόσοδα από την αξιοποίηση των απορριμμάτων. Εμείς, δυστυχώς, μέχρι τώρα προσπαθούμε να βρούμε χώρους απόρριψης, ταφής και ούτω καθεξής. Γι' αυτό ακριβώς θέλω να έχω και ο ίδιος την ευθύνη στον τομέα αυτό. Προχωράω στην επόμενη αντιδημαρχία, που είναι η Αντιδημαρχία Προστασίας και Προαγωγής της Υγείας, κοινωνικής πολιτικής, της ισότητας των δύο φύλων και της τρίτης ηλικίας, την οποία αναλαμβάνει η συνάδελφος η Άννα Ιζωάν. Εκεί θα υπάρχει εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε θέματα εθελοντισμού και υποστήριξης στον ΑΜΕΑ. Ένας τεράστιος τομέας ο εθελοντισμός, να κινητοποιήσεις, να ευαισθητοποιήσεις όλους τους ενεργούς πολίτες, δεν λέω τους συλλόγους, αλλά όλους τους ενεργούς πολίτες, να συμβάλλουν και να υποβοηθήσουν το έργο της Δημοτικής Αρχής. Όπως βέβαια και το κεφάλαιο των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως πριν μερικά χρόνια, πριν μερικές θητείες, θα έλεγα, δημαρχιακές. Τώρα, επειδή ακριβώς δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και είναι ένα τεράστιο αντικείμενο και πραγματικά πολυδέδαλο όσον αφορά την σύνθεση των αρμοδιοτήτων που έχουν να κάνουν με την πρόνοια, η συνάδελφος η Κρεμαστινού, η Ροδίτη Λίτσα, αναλαμβάνει και εκείνη αντιδήμαρχος κοινωνικής πρόνοιας και προσχολικής αγωγής. Να πω ένα απλό παράδειγμα, έχουμε 20 βρεφονηπιακούς σταθμούς, έχουμε 4.000 χρονιακά επιδόματα. Αυτά όλα εδώ είναι τα σημερινά επιδόματα που, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αντιδήμαρχος, πρέπει να υπογράψει ο Δήμαρχος ένα-ένα όλα αυτά τα φύλλα και τις καταστάσεις των προνοιακών επιδοματούχων. Γι' αυτό είπα προηγούμενο ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στα θέματα που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Προχωράω τώρα στα τεχνικά θέματα. Και εδώ υπάρχει μία κατανομή αρμοδιοτήτων. Πώς? Στην Αντιδημαρχία των Τεχνικών Έργων και Υποδομών, των Συγκοινωνιακών, της Οδοποιίας και των Κτηριακών Έργων, αντιδήμαρχος αναλαμβάνει ο συνάδελφος ο Αθηνόδωρος ο Κωνσταντίνου, ο οποίος στον τομέα αυτό των τεχνικών έργων θα συνεπικουρείται από δύο συναδέρφους δημοτικούς συμβούλους. Ο ένας που θα αναλάβει την αγροτική οδοποιία οριζόντια σε όλο το νησί, γιατί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα προβλήματα της υπαίθρου των χωριών του αγροτικού οδικού δικτύου, και αυτός θα είναι ο συνάδελφος ο Πάλλας ο Αγαπητός, και στα θέματα συγκοινωνιών και μεταφορών αναφέρομαι στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο που έχει να κάνει με την ασφάλεια, με τις διαγραμμίσεις, με την κυκλοφορία, με την κυκλοφορία μέσα στην πόλη. Αυτός θα είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Σαρικάς. Τώρα, έδωσα ιδιαίτερη έμφαση για την εδώ ανάθεση αρμοδιοτήτων, γιατί παλιά υπήρχε μία αντιδημαρχία, στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στην αστική ανάπλαση και στις πολεοδομικές εφαρμογές, αναλαμβάνει αντιδήμαρχος ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Κακούλης, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της Μεσαιωνικής Πόλης, καθώς και των μνημείων εκτός της Μεσαιωνικής Πόλης. Καταλαβαίνετε ότι δίνουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα στα πολεοδομικά θέματα, στις πολεοδομικές εφαρμογές, που έχουν να κάνουν και με την εμφάνιση της όψης της πόλης και με την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας και με τα αυθαίρετα, αλλά προπαντός σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο που ακούει στο όνομα Μεσαιωνική Πόλη και Μνημεία. Είναι γνωστό σε όλους σας ότι χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Ίσως η προσθετική αξία του νησιού της Ρόδου και του Δήμου μας προέρχεται από αυτό το θησαυρό, από ένα ζωντανό μνημείο, τη Μεσαιωνική Πόλη, και όχι μόνο, υπάρχει και το κάστρο
στο Χαράκι, υπάρχει και η Λίνδος, υπάρχει η Κρητινία, βέβαια είναι ευθύνης και αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά δεν πάβει να είναι και ευθύνη του Δήμου. Γιατί το πώς θα φτιαχτεί ο δρόμος για να ανέβει κανείς στο κάστρο της Κρητινίας ή στο Χαράκι, δεν ενδιαφέρει δυστυχώς το Υπουργείο Πολιτισμού και την Αρχαιολογική Υπηρεσία και επομένως πρέπει να ενδιαφερθεί ο Δήμος. Είναι λοιπόν και εδώ ένα μια σημαντική αρμοδιότητα, γι' αυτό ακριβώς και διαχωρίσαμε την αρμοδιότητα αυτή από την Αντιδημαρχία των τεχνικών έργων και των υποδομών. Στα θέματα όμως της εσωτερικής, της εύρυθμης λειτουργίας και εφαρμογής κανονιστικών διατάξεων της Μεσαιωνικής Πόλης και των Μνημείων, περιλαμβανομένης στα μνημεία και της νέας αγοράς, θα συνεπικουρείται ο κύριος Κακούλης από τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Ψηλάκη. Εδώ έχουν από την εμπειρία μας δει ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια θέματα όσον αφορά και τη λειτουργία καταστημάτων και την διαδικασία που έχουν να κάνουν με την επιβολή προστήμων. Υπάρχει μια αρμοδιότητα που την ασκούσε η Αντιδημαρχία Οικονομικών, η οποία όμως έχει οικονομικούς υπαλλήλους να καταλογίσει κάποια πρόστιμα. Από εκεί και πέρα, στην πράξη πρέπει να επιλαμβάνεται κάποιος και να τα εκτελεί. Αυτό το ρόλο το αναλαμβάνει η Αντιδημαρχία της Μεσαιωνικής Πόλης σε συνεργασία και με την επικουρία του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου. Η ένατη Αντιδημαρχία είναι, και δεν μπορούσε να μην είναι, η Αντιδημαρχία που έχει σχέση με τον τουρισμό, τη διεθνή προβολή του τόπου μας, του Δήμου μας και κάτι που έλειπε και την ευθύνη ή αν θέλετε την δραστηριότητα της ανάδειξης των αποδήμων Ρωδίων. Το επισημαίνω έτσι αποδήμων Ρωδίων, δεν βάζω ούτε τη λέξη απόδημο ελληνισμού, δεν έχουμε εμείς ούτε των Ελλήνων της Διασποράς. Ο Δήμος έχει την ευθύνη για τους απόδημους Ρώδιους και είμαστε χιλιάδες χιλιάδων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν πραγματικά καταλάβει θέσεις ευθύνης σε όλο τον κόσμο και δυστυχώς δεν τους έχουμε αξιοποιήσει εμείς. Μια πρόσθετη αρμοδιότητα της συναδέλφου της Χατζηλαζάρου στην Αντιδημαρχία του Τουρισμού και της Προβολής είναι και η ευθύνη της διασύνδεσης επίσημα πλέον του Δήμου της Ρόδου με τις τουριστικές σχολές της Ρόδου. Επειδή θέλουμε ακριβώς να δείξουμε τη βαρύτητα της ανάδειξης, της ανάπτυξης των τουριστικών σχολών της Ρόδου. Τώρα, στον τομέα αυτό των ευθυνών της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, ορίζεται ως εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τους Ρόδιους της Διασποράς, ο συνάδελφος ο Κωνσταντίνος ο Τρέχας. Μια δέκατη, για να τελειώσω τις αντιδημαρχίες, που είναι 11, δέκατη αντιδημαρχία είναι αυτή της παιδείας, διαβίου μάθησης, της νεολαίας, την οποία αναλαμβάνει ο συνάδελφος, ο Στέργος, ο Παρδαλός. Εδώ πρέπει να δείξουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο στα προγράμματα της διαβίου μάθησης, όσο και τη στήριξη, καθώς μέρος έχουμε αρμοδιότητες των θεμάτων της παιδείας, αλλά έχουμε και την ευθύνη των σχολικών κτηρίων, των σχολικών επιτροπών. Και στην διαβίου μάθηση να επισημάνω ότι τα παλιά προγράμματα που διεκπεραίωνε η ΝΕΛΕ, ήταν η πρώην Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης, επικαλικράτη καταργήθηκε και οι αρμοδιότητες αυτές περιήλθαν στους κατατόπους Δήμους. Είναι λοιπόν ένα σπουδαίο κεφάλαιο και αυτό να μπορούμε να προσελκύσουμε και τον κόσμο, αλλά και να φέρουμε προγράμματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με την διαβίου μάθηση. Τώρα, στην αντιδημαρχία αυτή υπάγεται, σύμφωνα με τη διεύθυνση, και ο αθλητισμός και η ευθύνη των γηπεδικών εγκαταστάσεων. Για αυτήν λοιπόν την αρμοδιότητα ορίζεται ως εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στα θέματα αθλητισμού, γηπεδικών εγκαταστάσεων, αγώνων, ο συνάδελφος ο Σάββας ο Καλαθενός. Και τελειώνω με την τελευταία αντιδημαρχία, η οποία είναι σαν διεύθυνση και αυτή υπάγεται στην παιδεία διαβίου μάθησης, είναι η αντιδημαρχία του πολιτισμού, την οποία αναθέτω στον συνάδελφο τον Χατζιωάννου τον Λευτέρη, ο οποίος εκτός από τα θέματα της
του πολιτισμού θα αναλάβει επιπρόσθετα και τα θέματα της επικοινωνίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.